Συνέντευξη με τον κύριο Αλέξανδρο Αλιμπέρτη, αγιογράφο, φιγουροποιό και βοηθό καραγκιτζοπαίχτη. Πώς φτιάχνετε μια τυπογραφία? Φτιάχνετε και στον τοίχο, φτιάχνετε και σε μουσαμά. Το πιο εύκολο βέβαια είναι να φτιαχτεί σε μουσαμά, γιατί το φτιάχνει στο εργαστήριο σου και το μεταφέρεις, έβητε στο ναό, το κολλάς, οπότε είναι λιγότερο χρονοβόρο. Και είναι και καλύτερο σαν έχει μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο. Και όπως βλέπουμε στις αρχαίες ηχογραφίες, λόγω υγρασίας έχουν φθαρεί πάρα πολλές και δεν έχουν μείνει. Αλλού έχουν μείνει, αλλού δεν έχουν μείνει. Οπότε ο μουσαμάς το χειρότερο που μπορεί να πάθει είναι να ξεκολλήσει την εργασία. Οπότε επεμβαίνουμε εμείς μετά, το κολλάμε και διορθώνουμε ό,τι πρόβλημα έχει, οπότε μένει για πάντα. Τι υλικά χρησιμοποιείτε, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι? Χρησιμοποιούμε σκόνες αγιογραφίας, τις οποίες αναπνιγνύουμε ή με πρώτη ύλη πλαστικού κόλλα ή με την αρχαία τεχνοτροπία με κρόκο αυγού και ξύδι. Στην φορητή εικόνα είναι καλύτερο να χρησιμοποιείς αυγό, γιατί έχει καλύτερο αποτέλεσμα και στην επαφή του πινέλου με το χρώμα στο ξύλο που ζωγραφίζεις, και κάνει και μια κρούστα το αυγό που είναι σαν να σκεπάζει, να το λέγαμε, σαν προστασία στο χρόνο. Η επόμενη ερώτηση ποια ήταν, δεν θυμάμαι. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι? Είτε έχεις ταλέντο είτε δεν έχεις, είναι δύσκολο. Αν κάτσεις όμως, μελετήσεις σωστά, με πολλή δουλειά, έτσι, όχι μελετάω λίγο, εντάξει, έγινα αγιογράφος ή έγινα ζωγράφος, πολλή δουλειά, πολλή μελέτη, φτάνεις πάντα σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα, αν έχεις ταλέντο, γίνεις ακόμα καλύτερος. Και πάντα ακούς τον δάσκαλο. Πάντα ακούς τον δάσκαλο. Ό,τι και να σου πει, πρέπει να ακούς τον δάσκαλο. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι περισσότερο εμπειρικό. Δηλαδή, πας σε έναν μεγάλο αγιογράφο και μαθαίνεις δίπλα του. Όχι ότι δεν υπάρχουν σχολές σήμερα, αλλά άλλα θα μάθεις στη σχολή, που είναι 20-30 παιδιά, δεν ξέρω πόσα, και άλλο που θα είσαι συνέχεια με τον δάσκαλο και θα είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα είσαι στο εργαστήριο, θα πηγαίνετε στους ναούς, θα ανεβαίνετε στις καλοσχέσεις. Έχει μια άλλη διαδικασία που μαθαίνεις πιο πολλά πράγματα. Πώς φτιάχνετε μια φιγούρα καραγκιόζη? Φιγούρες καραγκιόζη φτιάχνονται και σε δέρμα ζώου, και σε χαρτόνι, οι λεγόμενες σκαλιστές, και σε πλαστικό. Το πλαστικό είναι το είδος της φιγούρας που, το υλικού μάλλον, το οποίο έχει φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια πιο γρήγορο, πιο φθηνό. Η δέρμα, η φιγούρα από δέρμα, είναι πάρα πολύ χρονοβόρο, γιατί πρέπει να πάρεις το δέρμα, πρέπει να το βάλεις σε ίσιο μέρος, με βάρος πολύ, να ισιώσει. Είναι πάρα πολύ σκευρωμένο και για να ισιώσει, να γίνει ό,τι τελείως ίσιο, πρέπει να περάσουν μήνες. Να το βρέχεις ξανά, το βάρος ξανά. Και έχει μια διαδικασία για να γίνει διάφανο, παίρνεις ένα κομμάτι γυαλί και το τροχίζεις. Γίνεται πολύ, αλλά θέλει πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Το σκαλιστό βέβαια πάλι θέλει μια τέχνη ιδιαίτερη, γιατί το κοπίδι πρέπει, εκτός ότι πρέπει να είναι καλό το κοπίδι, πρέπει να είσαι και εσύ καλός, να έχεις μάθει πάρα πολύ, να έχεις χαλάσει πάρα πολλά χαρτόνια, ώστε να μπορείς να αποτυπώσεις σωστά τα κοψίματα, να μην έχουν τα λεγόμενα γρέζια. Δηλαδή, όταν κόβεις ένα κομμάτι στο χαρτόνι, να μην έχει ξέφτια. Και μετά είναι η σωστή αποτύπωση της μορφής, να βγάλεις τα σωστά σημεία από το χαρτόνι, ώστε να μην χαλάσει η φιγούρα, γιατί βγάζεις, στο τέλος μπορεί να πέσει. Έχω να σας δείξω ένα παράδειγμα εδώ, όχι παράδειγμα, να σας δείξω δύο φιγούρες, για να καταλάβετε.
Αυτό είναι σκέτο χαρτόνι. Δεν έχει χαρτί. Έτσι, είναι ένας Τούρκος στρατιώτης. Λοιπόν, έχουμε βγάλει εδώ τα σημεία τα οποία δείχνουν ότι είναι ένα χέρι εδώ, δείχνουν ότι είναι ένα μανίκι με τον αγώνα, έτσι, το πουκάμισό του και τα γένια του. Πρέπει όμως να τα κενά, όχι τα κενά, το χαρτόνι που μένει να είναι σαν στήριγμα στο κατάλληλο σημείο ώστε να μην σπάσει. Και εδώ έχουμε μια άλλη φιγούρα που σε αντίθεση με αυτό που έχει μικρά κομμάτια βγαλμένα, έτσι για να δώσει το σχέδιο, εδώ βγάζουμε μεγαλύτερα και τα γεμίζουμε κολλάμε ένα χαρτί, έτσι, ειδικό, και χρησιμοποιούμε πούγες. Και εδώ πάλι πρέπει να βάλουμε τα σωστά στηρίγματα εδώ να μην σπάσει. Εδώ μπαίνει σούστα που γυρνάει η φιγούρα από εδώ και από εκεί στο πάνω. Στηρίγματα εδώ, στο λαιμό, να μην σπάσει. Εδώ, στο χέρι, παντού, έτσι. Όλα αυτά, δηλαδή, μπορεί να τα βλέπεις σαν ζωγραφική, αλλά από πίσω έχουν ένα σκεπτικό πώς να τα βάλεις να είναι τα σωστά ή αυτά να είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θέλεις να απεικονίσεις. Συγκεκριμένα εδώ είναι ένας ήρωας το 21, ο Μητροπέτροπας. Πολέμησε στο Βαλτέτσι μαζί με τον Κολοκοτρώνη. Και αυτός μπήκε φυλακή. Όπως συνηθίζεται εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, ή εδώ τα διακοσμητικά στοιχεία. Έτσι, πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να μην σπάσει. Αυτό αν θέλετε να το δείτε μετά από κοντά. Και μετά είναι το πλαστικό, το οποίο είναι το πιο εύκολο. Παίρνεις το πλαστικό, το ξύνεις για να αποτυπωθεί, μάλλον να πιάσει η γωγιά πάνω. Το περάς και ένα βερνίκι για να έχει αντοχή στον χρόνο. Και τελείωσε. Και εκεί θέλει κόπο, πολύ και χρόνο. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι? Ναι, αυτό είπαμε πριν, ότι θέλει κόπο, πολύ, ειδικά το κοπηδιαστό. Καλύτερα να στο κάνει κάποιος δάσκαλος να σου δείξει και πάμε να βαδίσεις αυτό. Μετά θα πρέπει να χαράσεις πολλά χαρτόνια εσύ για να δεις ότι τα κατάφερες τελικά σε κάποιο έπλογο διάστημα. Προέρχεται ο Καραγκιόζης? Εδώ οι απόψεις δίστανται. Πολλοί λένε ότι είναι Τούρκικος ο Καραγκιόζης, άλλοι λένε ότι έχει μια συνέχεια από την ελληνιστική περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ήρθε εδώ. Αυτή η εκδοχή κάποιοι την πιστεύουν, κάποιοι δεν θέλουν να την πιστεύουν. Εντάξει, όχι ότι εμείς είμαστε Ελληναράδες και πιστεύουμε ότι ο Καραγκιόζης είναι ελληνικός ή τα πάντα ελληνικοί. Απλά υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, βέβαια δεν είναι από τα στοιχεία, όπου αναφέρονται στα Ελευσίνα μυστήρια, ότι από εκεί ξεκίνησε ένα είδος θεάτρου σκηνών, όχι ο ίδιος ο Καραγκιόζης, όπως το ξέρουμε σήμερα. Το ίδιο αναφέρει και ο Δημήτρης Μόλας, μεγάλος καραγκιόζοπαίκτης. Δεν υπάρχει βέβαια στη ζωή. Στο βιβλίο του ο Καραγκιόζης μας, όπου κάνει αναφορά μέσα και μια μελέτη μάλλον, ότι ο Πλάτων αναφέρει στην πολιτεία για το ξαντό που υπήρχε στο σπήλαιο του Πλάτωνα και έχει μια συνέχεια από εκεί. Τέλος πάντων, ότι όλο αυτό με τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ασία πήγε εκεί, από τον κάθε λαό πήρε ό,τι ήταν να πάρει και στη συνέχεια μέσω Βυζαντίου Τουρκοκρατίας ήρθε ξανά στην Ελλάδα. Στη μορφή που ξέρουμε σήμερα, έτσι. Βέβαια, η διαφορά του Τούρκικου Καραγκιόζη με τον ελληνικό είναι ότι στην Τουρκία απαγορεύονταν να τον βλέπουν οι γυναίκες και συνήθως πεζότανε Καραγκιόζης στα καφενεία και σε άσχημους χώρους, δηλαδή οι λεγόμενοι τεκέδες όσοι γνωρίζουν. Και το μακρύ χέρι του Καραγκιόζη που έχουμε εμείς σήμερα, έτσι, οι Τούρκοι το είχαν, φαινόταν σαν φαλός. Δεν είναι αυτό το ωραίο το καθώς πρέπει που έχουμε εμείς σήμερα, που πήρε ωραία στοιχεία και ελληνίστηκε. Τι άλλο με ρώτησες για τη σχέση με την αγιογραφία, έτσι.
Ναι. Σχέση του Καραγκιόζου με την Αγιογραφία. Αν αρχίσουμε από τη Μινωική Κρήτη και πάμε στα γεώμορφα φωτογραφίες που είναι οι κόρες με τα βόδια, δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Εκεί θα δείτε ότι μοιάζουν πολύ με τις φιγούρες του Καραγκιόζου. Όπως έχουν ένα μάτι, πάντα κοιτάνε προφίλ. Έχουν περίγραμμα, όπως κάνουμε και εμείς στις φιγούρες του Καραγκιόζου. Μαυρίζουμε γύρω-γύρω τα πάντα, είτε γύρω-γύρω το πρόσωπο, είτε τα ρούχα. Υπήρχε μια εξέλιξη, έτσι, από τη Μινωική, περάσαμε στην ελληνιστική περίοδο. Τα λέω πολύ γρήγορα, γιατί άμα αρχίσουμε να τα λέμε ένα-ένα τώρα, δηλαδή έχω κόψει πάρα πολλά. Μετά πήγαμε στο Φασταφαγιού, που είναι η εξέλιξη της ζωγραφικής, μάλλον δεν είναι η εξέλιξη, είναι η πρώιμη Βυζαντινή, να το πούμε έτσι. Και είναι, η Βυζαντινή είναι η εξέλιξη του φαγιού, αντίθετα. Εκεί έχουμε δύο δείγματα αντιπροσωπευτικά. Είναι ο Χριστός Παντοκράτορ, όπου αν έχετε δει, αν ψάξετε στο ίντερνετ, θα δείτε ο Χριστός έχει δύο όψεις. Η μία είναι η αυστηρή και η άλλη είναι η του Ελεήμονος. Και είναι και μία άλλη εικόνα, του Αγίου Πέτρου. Μετά είναι η Βυζαντινή τέχνη, σχολή των Κομινών, παλαιολόγια σχολή. Λοιπόν, και η σχέση που έχει ο Καραγκιόζης με την αγιογραφία είναι ότι στην αγιογραφία είναι μονοδιάστατα, δεν υπάρχει καθόλου προοπτική. Το φως έρχεται πάντα από ένα μέρος, ασχέτως αν βλέπουμε ότι έχει λίγο σκιά από εδώ, θα δεις ότι παντού έχει φως. Παντού μπορεί να έχει σκιά από πίσω ή ναι, ότι δεν έχει προοπτική. Είναι και πολλά άλλα θέματα, αλλά να το αναλύσουμε θα πάμε πολλές ώρες. Αυτά. Από πού προέρχεται το όνομα του Καραγκιόζη? Καραγκιόζη στα τουρκικά σημαίνει μαυρομάτης. Βέβαια, τουρκικό όνομα, σαν ότι να δηλώνει ότι αυτός έχει καταγωγή τουρκική, δεν υπάρχει, γιατί οι Τούρκοι το καρά το δίνανε σε υποτελείς πάντα, δεν το δίνανε σε Τούρκο. Είναι μια εκδοχή, τη λέμε, την αναφέρουμε, όποιος θέλει την κρατάει, όποιος θέλει την αφήνει. Και συνεχίζει και νομίζει, και λέει, όχι νομίζει, πιστεύει ότι είναι τουρκικός ο Καραγκιόζης. Αυτά. Βέβαια έτσι έχουμε χάσει την κληρονομιά από την UNESCO. Είχε γίνει ο Καραγκιόζης να είναι τουρκικός. Κάποιες προσπάθειες έκανε το σωματείο. Πώς κατασκευάζεται η σούστα? Η σούστα είναι ένα πολύπλοκο συνεργαλείο, απαραίτητο για τον Καραγκιόζο παίκτη. Ο σιδεράς το φτιάχνει, βέβαια πρέπει να τον καθοδηγήσει, αν δεν ξέρει, ότι πώς το θέλεις, γιατί το θέλεις. Δεν είναι κάτι εύκολο, δηλαδή να φτιάξει μια σούστα. Πάει αλλού το μυαλό σε άλλα εργαλεία κάθε κατασκευαστής. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά για το τι είναι καραγκιοζοπαίκτης. Καραγκιοζοπαίκτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πίσω από τον Μπερντέ προσπαθεί να φέρει όλα τα συναισθήματα αυτά που βλέπουμε στη σκηνή από πολλούς ανθρώπους, από πολλούς ήρωες μάλλον, φιγούρες, να τα φέρει απ' έξω στο θεατή και ο θεατής να μπει στο πνεύμα της παράστασης 100%. Τι σημαίνει αυτό? Πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολο από τον ηθοποιό, ο οποίος ναι μεν, έτσι σκύβουμε το κεφάλι, μπορεί να παίξει ένα ρόλο και να σε κάνει να κλαις με μαύρο δάκρυ εισαγωγικά ή να πέφτεις κάτω από τα γέλια. Στην κυριολεξία σκύβουμε το κεφάλι σε κάθε ηθοποιό. Αλλά ο καραγκιοζοπαίκτης τι γίνεται τώρα? Έχεις μία σκηνή με έναν ήρωα, τον Καραγκιόζη, ένα παππού, έτσι, και μία γιαγιά. Πρέπει να βγάλει το συνέστημα και τη φωνή τεσσάρων διαφορετικών ηρώων. Να κάνει τον ήρωα να μιλάει έτσι λεβέντικα. Να κάνει τον παππού, τον γέροντα, ο οποίος
βλέπει το παλικάρι του ότι πρέπει να φύγει στα βουνά να πάει να πολεμήσει τους Τούρκους και να κλαίει. Η μάνα δίπλα να πιάσει τη γυναικεία φωνή που σπαράζει. Στο κλάμα φεύγει το παιδί της και ο Καραγιός δίπλα να λέει πού πας καπετάνιο, πού... Όλα αυτές οι φωνές και διαφορετικές και ύφος και κλάμα και γέλιο πρέπει να τα κάνει ένας άνθρωπος την ίδια στιγμή. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο από τον ηθοποιό. Σας έχουν κάνει κάποια πρόταση για να ζωγραφίσετε σε κάποια εκκλησία? Να δουλεύουμε ήδη σε πολλές εκκλησίες, σε πολλά μέρη της Ελλάδος και... Η δουλειά μας βρίσκεται σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στο εξωτερικό. Φορητές εικόνες κάνουμε. Πόσο καιρό κάνατε να μάθετε να ζωγραφίζετε γεωγραφίες? Ακόμα δεν έχω μάθει, μαθαίνω. Πάντα μαθαίνεις, δηλαδή μέχρι και στα 50 να φτάσω θα μαθαίνω. Βέβαια, για να πεις ότι έχεις μάθει και παίρνεις την ευθύνη να αναλάβεις να γεωγραφείς ένα ναό. Εντάξει, είναι ανάλογα το πόσο έχεις μελετήσει, πόσα χρόνια έχεις σε αυτό. Άλλος μπορεί να θέλει 5, άλλος μπορεί να θέλει 10. Όταν λέω όμως ότι ακόμα μαθαίνεις, κάθε πινελιά καινούρια που κάνεις είναι πάντα την κάνεις πάντα πρώτη φορά. Πάντα συναντάς μια δυσκολία. Γι' αυτό λέω ότι πάντα μαθαίνεις. Συνέχεια δηλαδή δεν μάθαμε. Είμαστε φοβεροί. Τώρα δεν μας πιάνει κανείς. Πάω και βλέπω κάτι ναούς, κάτι άλλους μεγάλους δασκάλους και μένω εξαρσιασμένο. Δηλαδή, λέω είμαι πολύ μικρός. Πάρα πολύ μικρός. Έχω χρόνια ακόμα να μάθω. Έτσι όπως πρέπει να μάθω. Κατ' εμέ, εντάξει. Σ' άλλους αρέσει αυτό που κάνω, σ' άλλους μπορεί να μην αρέσει. Πουλάτε φιγούρες Καραγκιόζη και αν ναι, πόσο κοστίζουν? Πουλάμε και επαγγελματικές, μας ζητάνε πάρα πολύ συνάδελφοι. Είτε από χαρτονί, πλαστικό, δέρμα. Και παιδικές φιγούρες και αυτές οι τιμές είναι αναλόγως το μέγεθος, το υλικό, το χρόνο που θα μου πάρει, ποιον ήρωα θα μου πουλάει. Δηλαδή άλλη τιμή έχει παράδειγμα ο Μορφωνιός που είναι ένα boy για τα επαγγελματικές φιγούρες, μιλάμε πάντα. 40-50 πόντους κι άλλο ένα ήρωας του 21 που έχει φουστανέλες, έχει γυλαίκα, σχέδια πάνω. Άλλη δουλειά ο ένας, άλλη δουλειά ο άλλος. Ή μια σκαλιστή φιγούρα. Μπορείς τον στη μία φιγούρα να κάνω ένα μήνα. Θέλω να κάνω 5 μέρες. Οπότε εκεί είναι ανάλογα και τιμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Και εγώ κορίτσια σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία συνέντευξη, πολύ ωραίες ερωτήσεις. Σας εύχομαι τα καλύτερα, καλή σταδιοδρομία. Φωτογραφίες. Δημοσιογράφη και δημιουργή βίντεο, Δανάη και Μαρισίνη. Συντακτική και φωτογραφική ομάδα, Εργαστηρίου Πληροφορικής, 56ο Γυμνάσιο Αθήνας.